αναλογικής διασκέδασης. Καλώς ήρθατε από το Fantasy Gate. Γεια σας. Σήμερα είμαι πάλι μαζί με τον Νίκο. Και θέλουμε σήμερα να σας παρουσιάσουμε ένα φανταστικό παιχνιδάκι με το γνωστό μηχανισμό Deck Building. Είναι ο μηχανισμός που κατά κόρον αρέσει στον Νίκο και μας δείχνει κάθε φορά και ένα νέο παιχνίδι το οποίο έχει ένα τέτοιο μηχανισμό, αλλά πάντα με διαφορετικό θέμα. Τις δικές του πινελιές, να ξεχωρίζει από τα άλλα. Πάντα κάτι ξεχωριστό. Δεν είναι δηλαδή έπαιξες ένα deck building και τελείωσε, δεν χρειάζεται και να ξεχωρίζει. Και όλα τα υπόλοιπα, ναι. Είναι δηλαδή κάτι το οποίο πραγματικά με εκπλήσει, ένας μηχανισμός πόσο πολυμορφικός μπορεί να γίνει όταν τον παντρεύεις, ενδεχομένως και με άλλους μηχανισμούς μαζί, ναι, μερικές φορές, που να υπάρχει ένα ταμπλό, ας πούμε, συνδυαστικά, όπως το κλαν, για το παράδειγμα. Κλαν, ναι. Αλλά και με διαφορετικά θέματα. Εδώ αυτή τη στιγμή, στο Dale of Merchants, που αυτή τη στιγμή βλέπετε μπροστά σας το Collection Edition, έχει πολύ πράγμα μέσα, βρισκόμαστε σε μια ζωούπολη, σε έναν χώρο με όμορφα ζωάκια, τα οποία πραγματεύονται εμπορεύματα, ναι, είναι έμποροι και... Δεν είναι πολεμικό, είναι εμπορικό. Όχι, δεν έχει πολεμικό χαρακτήρα, μπορεί να παιχτεί και με όλη την οικογένεια. Έχει ωραίο θέμα. Αυτό που θα δείξω, έτσι, στην αρχή κιόλας, είναι αυτό το κουτί. Πολύ καλή δουλειά. Δείτε εδώ παραγωγή. Με dividers, για να διαχωριστείς, για να διαχωρίσεις την κάθε φυλή, την οποία τη βλέπεις εδώ πάνω, με κάποιο συμβολάκι. Πάρα πολύ καλά προσέγγιση. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ πέρα τώρα υπάρχουν πόσα παιχνίδια έχει ενσωματωμένα. Είναι το 1, το 2 και το collectors. Το 3 θα κυκλοφορήσει το καλοκαίρι σε Kickstarter. Έχει 21 φυλές. Και θα μπουν άλλες 6 καλοκαίρι. Και θα τελειώσει. Έχει ολοκληρωθεί. Ήδη έχουν βγάλει τα dividers. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία δουλειά. Όποιος δηλαδή δεν γοητευτεί από το παιχνίδι, ας πάει να βρει απευθείας το collection να πάρει, ας πούμε. Εκτός αν κάποιος θέλει να δώσει λιγότερα χρήματα και μπορεί να πάρει το 1 ή το 2, το οποίο κυκλοφορούν ευρέως στην αγορά. Στο collectors απλά έχει 8 δικές του φυλές. Δεν περιέχει το 1 και το 2. Ναι. Πρέπει ναι, να τα πάρεις πάλι. Ναι. Με ξέρεις τα νομίσματα που αυτά είναι από άλλο παιχνίδι. Έχει κάτι. Δεν είναι το παιχνίδι. Βέβαια τα νομίσματα, όπως και το Draw Lab που έχουμε δείξει και τα νομίσματά τους, έτσι και εδώ. Εμπλουτίστηκε το παιχνίδι. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε μετά και για κάποιο άλλο παιχνίδι, αλλά είναι πολύ όμορφο να έχεις ωραία υλικά όταν παίζεις. Εντάξει, δεν είναι και όλα στη φαντασία. Πολλές φορές θέλουμε να έχουμε και θέαμα. Ανεβάζει κάπως το επίπεδο. Βεβαίως, βεβαίως. Η εμπειρία απογειώνεται. Ένα παιχνίδι λοιπόν για 2-4 παίκτες θα κρατήσει καμιά ωρίτσα. Όσο περισσότεροι, τόσο βέβαια και πιο χρονοβόρο. 10 χρονών και πάνω, θα έλεγα 12 εγώ, θα ανέβαζα λίγο γιατί έχει αρκετό κείμενο και θα πρέπει να καταλογήσεις. Έχει κείμενο και λίγο νέο συνδυασμό των καρτών, θέλει λίγο μια... Δεν μπορώ να καταλάβω ποιος δίνει αυτές τις, τις ηλικίες. Αν για αυτούς εκεί τα 10χρονα, εντάξει, έχουμε... Ναι, τώρα φανταστείτε ότι το ίδιο παιχνίδι με την ίδια πολυπλοκότητα και κείμενο, αν είχε διαφορετική εικονογράφηση, θα ανέβαζαν την ηλικία. Δηλαδή, ναι, αν είχε πάνω εικονογράφηση στρατιωτική, θα βλέπεις ένα 14 χρόνο, ναι, ναι. Είναι και αυτός ένας λόγος, βέβαια. Όχι, παιδιά, για 10 χρόνο δεν νομίζω, τουλάχιστον έτσι πιστεύω εγώ, αλλά 12-14 χρονών παιδί μπορεί κάλλιστα, εφόσον έχει βέβαια προχωρήσει τα αγγλικά του, γιατί έχει αρκετό κειμενάκι έχει, πάνω, ναι, είναι εξαρτημένο γλωσσικά, θα μπορεί να ακολουθήσει και να παίξετε μαζί και με τα παιδιά. Για να μας δείξει λίγο ο Νίκος το παιχνίδι, βάλτε αυτό και στην άκρη να φέρετε κιόλας, γιατί είναι και πολύ όμορφο σχεδιαστικά, παίξω, μου αρέσει. Πάμε λίγο να δούμε. Έχει ένα μικρό ταμπλό, όπου ναι, είναι η αγορά προφανώς. Τα ταμπλό προς πίσω είναι μια ημέρα και μετά η νύχτα, για να μην βαριέσει το ταμπλό, ναι, ναι. Όμορφα ζαράκια. Έχει ζαράκια, πάρα πολύ όμορφα. Έχει κάτι πατουσίτσες, έχει κάτι προσωπάκια, κοζωάκια. Τα βέβαια αναλόγως τις φυλές που θα βάλεις. Κάθε παίχτης παίρνει μια φυλή. Είναι ανάλογα τους παίχτες. Όσοι παίχτες είναι, παίζουν τόσες φυλές, είναι μια παραπάνω. Έχουμε 21 φυλές να διαλέξουμε. Ανάλογα τη φυλή που θα βάλεις, αλλάζει και το παιχνίδι. Θες να τραβήξεις πιο πολύ, θες να είναι πιο σύντομο, θες να έχει διαδραστικότητα με τους άλλους παίχτες. Έχει πάρα πολύ replay value. Δηλαδή πρέπει να το παίξεις πάρα πολλές φορές, έχει πάρα πολλούς συνδυασμούς. Όπως έχουμε και ο καθένας να πάρει και έναν αρχηγό για να έχει κάποια ικανότητα.
έχει εύκολους, μέτριες δυσκολίες και κόκκινους που είναι πιο δύσκολο. Αυτό στο deck building ουσιαστικά αυτό είναι και το ζητούμενο, ότι η επαναληψιμότητα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ποτέ δεν το θετικό στα deck building, δεν το χορταίνεις. Κάθε φορά που φτιάχνεις την τραπούλα σου, άλλες κάρτες. Ιδιαίτερα άμα είναι πιο εμπλουτισμένο ένα παιχνίδι όπως το συγκεκριμένο. Ναι, το έχουν φτιάξει πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Διαλέγουμε τις φυλές που θέλουμε. Διαλέγουμε τις φυλές ανάλογα το παιχνίδι για να μας δει. Πολύ είναι εδώ, έχει την κάθε φυλή και μας λέει εδώ πόσο πολύπλοκη είναι, πόσο interaction έχει, πόσο μπορούμε να κάνουμε κακό στους αντιπάλους και τύχη. Και μερικά πράγματα για την κάθε φυλή. Πολύ ωραία. Βοηθάει. Βοηθάει πολύ, ας πούμε. Ποιες φυλές θέλουμε να βάλουμε. Οι κάθε φυλή κάρτες περιέχουν νούμερα από το 1 έως το 5. Κάθε παίκτης παίρνει το 1 από κάθε φυλή. Παράδειγμα τώρα για 2 παίκτες, βάζουμε 3 φυλές, παίρνουμε τους άσους και 7 σκουπίδια, όπως τα ονομάσουν. Οπότε συνολικά έχουμε 10 κάρτες στην τραπουλά μας. Οι υπόλοιποι άσοι βγαίνουν, δεν παίζουν στο παιχνίδι. Οι άλλες κάρτες ανακατεύονται και παίρνουν εδώ στη στίβα της αγοράς. Τα σκουπίδια δεν ήταν λόγω παίκτη σου. Ναι, είναι τζακ, ναι, σκουπίδια, κυριολεκτικά, σαβούρα. Και οι κάρτες που βγαίνουν εδώ στην αγορά, πάνω εδώ κάθε κάρτα έχει ένα κόστος που πρέπει να πληρώσουμε, συν, ανάλογα σε ποια θέση είναι πάνω στο ταμπλό, ένα έξτρα κόστος. Αναγράφεται και ένα έξτρα κόστος. Όσο πιο δεξιά είναι πιο φτηνή. Η οποία θα αλλάξει, ναι. Γνωστό, το γνωρίζουμε αυτό, όταν αγοράζει, οι άλλες έρχονται, βγαίνει και νωρί. Είναι πολύ απλό, ανακατεύουμε την τραπουλά μας, τραβάμε όλοι 5 κάρτες και μετά οι επιλογές που έχουμε όταν έρχεται η σειρά μας, έχουμε 4 επιλογές μπορούμε να επιλέξουμε. Μία επιλογή είναι να αγοράσουμε από την αγορά. Πληρώνοντας το κόστος. Το κόστος το πληρώνουμε με τις άλλες κάρτες που έχουμε στο χέρι. Παράδειγμα, αυτό κοστίζει 2, δίνω 2 σκουπίδια, τα βάζω στο discard pile, αγοράζω την κάρτα η οποία πάει απευθείας στο χέρι μου. Κάτι διαφορετικό που είναι, γιατί μέχρι τώρα γνώριζα ότι πάνε στο discard pile. Ναι. Σε αυτό πάει κατευθείαν στο χέρι η κάρτα που αγοράζεις. Άλλη επιλογή είναι να χρησιμοποιήσεις μια κάρτα, να την ενεργοποιήσεις, κατεβάζεις κάτω και χρησιμοποιείς το technique που λέει. Εκτελείς το κειμενάκι. Η κάρτα μένει κάτω μέχρι να εκτελεστεί το κείμενο που αναφέρει, δηλαδή αν μείνει να περάσει ένας γύρος μένει κάτω και αφού τελειώσει η ικανότητά της πάει στο discard pile και αν έχει ένα συν εδώ μας επιτρέπει να ξαναπαίξουμε, ξαναέχουμε επιλογή για 4 ενέργειες. Οπότε μπορεί να κάνεις κόμπο να παίξεις πολλά techniques. Αυτό που παρατήρησα όταν ερωτήμασα το παιχνίδι είναι όντως ότι μπορείς να κάνεις πολλά infinities. Ναι, ναι, ανάλογα τις φυλές σου με κάποιες φυλές που είναι πιο πολύ στα κόμπο. Δηλαδή infinity λέμε τώρα να δέσου μία ενέργεια με την άλλη και ο συνδυασμός να βλάρει πάρα πολύ δυνατά. Το engine building, ναι, το combo. Δεύτερη επιλογή είναι αυτή. Η τρίτη επιλογή είναι να ξεφορτωθούμε κάρτες. Αν δεν σ' αρέσει, δεν θες να αγοράσεις κάτι, λες ξεφορτώνουμε αυτές τις κάρτες. Τραβάς και λίγο. Στο τέλος, ναι, στο τέλος της φάσης, του γύρου σου. Και κατεβάζουμε στάκες. Για να τελειώσει το παιχνίδι, νικητής είναι αυτός που θα κατεβάσει 8 στάκες από κάρτες, από το 1 έως το 8, ξεκινώντας πάντα από το χαμηλότερο, η οποία να είναι όμως οι κάρτες της ίδιας φυλής. Δηλαδή κατεβάζω πρώτα το 1, μετά μπορείς να κατεβάσεις το 2, παράδειγμα αυτό, 2, μετά 3, 4, 5. Ναι, παράδειγμα το 2 μπορείς να κατεβάσεις 1 και 1, αλλά να είναι η ίδια φυλή. Ας πούμε θα έρθει το 4, αλλά το 4 δεν μπορείς να το κατεβάσεις. Τώρα πρέπει να έχεις κατεβάσει πρώτα το 2. Ναι, ναι, πρέπει πρώτα να πας με τη σειρά. 1, 2, 3, 4, από οποιοδήποτε ποικιλία καρτών. Το 4 μπορεί να είναι 3 και 1, 2 και 2. Λοιπόν, των καρτών, πρέπει να είναι. Απλά είναι πάνω από μία κάρτα, πρέπει να είναι ίδια φυλή. Δηλαδή 5. Δεν μπορείς να το κάνεις με αυτή την κάρτα. Ούτε μπορείς να βάλεις και πολλαπλές κάρτες επάνω για να φτιάξεις. Πολλαπλές, αλλά πρέπει να είναι τσίκες φυλής. Σκουπίδια δεν κολλάνε πουθενά, δεν μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις για να κατεβάσεις στάκες. Με το που κατεβάσεις κάποιος παίκτη την 8η στάκα, τελειώνει το παιχνίδι και κερδίζει. Τελείως. Δεν μετράς πόντους, δεν μετράς τίποτα. Όποιος προλάβει και κάνει την 8η στάκα, νίκησε. Ναι, είναι ένα παιχνίδι που δεν μετράμε πόντους. Πάντα λένε πάλι πόντους θα, ναι, ναι, θα μετρήσουμε. Εδώ έχεις να κατασκευάσεις μία στάκα, ένα δρόμο από το 1 έως το 8 με κάρτες. Μπροστά σου, τη φυλή από τα ζώα και όποιο το καταφέρει πρώτο, αυτό κερδίζει.
στο τέλος, αν έχεις λιγότερο από 5 κάρτες, τραβάς από το deck σου μέχρι να έχεις 5 κάρτες. Αν έχει τελειώσει το deck σου, ανακατεύεις το discard pile και τραβάς. Και μετά, αφού έχεις αγοράσει κάρτες, τότε στο τέλος βγαίνουν καινούργιες. Δηλαδή όταν αγοράζεις, οι κάρτες παραμένουν εκεί. Δεν καλύπτουν το κενό. Ναι, στο τέλος γίνεται αυτό. Mm-hmm. Και μετά παίζει ο άλλος παίχτης. Τώρα, ανάλογα τις φυλές, μπορείς να έχει αρκετές ικανότητες. Σε κάποιες ρίχνεις ζάρια, μπορείς να κατεβάσεις σαν σετ σκουπίδια, μπορείς να κλέψεις κάρτες από άλλους, μπορείς να χρησιμοποιήσεις και νομίσματα για να πληρώνεις το κόστος. Αυτή κοστίζει 4, δίνω 2 σκουπίδια και δίνω και 2 νομίσματα. Κάποιες φυλές. Βλέπετε λοιπόν αυτό, ότι είναι... ο μηχανισμός είναι εύκολος. Εύκολο. Δεν είναι κάτι δύσκολο, όπως είναι στα περισσότερα deck building παιχνίδια. Το δύσκολο σε αυτά τα παιχνίδια είναι, για να μην γίνονται βαρετά και να μην μοιάζει ένα με το άλλο, είναι το θέμα και οι υπομηχανισμοί του οποίου εμπλουτίζουν το παιχνίδι. Εδώ, για παράδειγμα, το κειμενάκι είναι αρκετό σε αυτό το παιχνίδι. Ναι. Και δεύτερον, αυτό που είπαμε πριν, τα infinity, τα combos, οι combination, τα συνδυασμοί οι οποίοι υπάρχουν, αυτή είναι δύσκολη και ίσως ένα μικρότερο παιδί, κάποιος ο οποίος δεν γνωρίζει καλά τα αγγλικά, να μην μπορέσει να κατανοήσει. Και μια και είναι και κρυφή η πληροφορία, έχει τη δική σου τράπουλα στο χέρι, δεν μπορεί να ρωτήσει τον άλλον, πες μου τι κάνει αυτό. Να. Δεν γίνεται. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, όποιο αποφασίσει να πάρει μέρος στο συγκεκριμένο παιχνίδι, σε τέτοιου είδους παιχνίδια, να γνωρίζει ότι θα πρέπει να εξασκηθεί στα αγγλικά. Και είναι βέβαια και μια πρόκληση για όλους μας να εξασκήσουμε και την ξένη γλώσσα μας, γιατί όχι. Έτσι. Εδώ υπάρχει λοιπόν ένα κίνητρο. Θέλουμε να διασκεδάσουμε, άρα θα μάθουμε αγγλικά. Δεν είναι τα στεγνά αγγλικά που μας έδωσε η δασκάλα στο σχολείο. Ναι. Μάθε αγγλικά. Μα γιατί να τα μάθω. Ορίστε γιατί να τα μάθεις. Για να παίξεις και να ευχαριστηθείς επιτραπέζια παιχνίδια. Δεν είναι ένα κίνητρο. Πολύ καλό. Δείξτε το στα παιδιά σας, να δείτε πώς θα πηγαίνουν αμέσως στο φροντιστήριο να μάθουν αγγλικά. Καλό. Αυτό βέβαια ανάλογα με τις φυλές, εντάξει, μπορείς να το κάνεις και λίγο πιο εύκολο για τα παιδιά αν βάλεις απλοϊκές φυλές ή με ζάρια. Mm-hmm. Και ο χρόνος βέβαια μπορεί να τραβήξει περισσότερο αν βάλεις κάποιες φυλές που τραβάνε. Δηλαδή την άλλη φορά παίζαμε 2 ώρες. Mm-hmm. Το είχαμε τερματίσει και τελειώσει τα μάτια. Όσο μάστερ κάνεις το παιχνίδι, τόσο πιο πολύ πιο χρονοβόρο θα γίνει. Ναι. Γιατί όλοι κοντράρουν. Και με τις φυλές του αρχηγού, αν βάλεις και advanced αρχηγού, που έχεις κάποιες ικανότητες μοναδικές. Συνεχίζει το παιχνίδι. Με αυτές που μένουν εδώ πέρα, και άμα τελειώσουν μετά αυτές, μετά ο καθένας ό,τι έμεινε στο χέρι. Ναι. Δηλαδή, μπορεί να γίνει κάποια φάση αφού τελειώσει το market και παίξουν όλες τις κάρτες τους, να μην σου βγαίνει η 8η στάγκα, να μην έχεις το 8. Ναι. Οπότε έχει καθοριστεί μετά ποιος είναι ο νικητής. Έτυχε σε εμάς, δηλαδή τα είχαμε εξαντλήσει όλα. Υπάρχει περίπτωση να μην το έχει κανένας. Στο τελευταίο παιχνίδι, από τους 3 παίχτες, μόνο ένας κατάφερε και είχε 8. Γιατί κλέβαμε και ο ένας από τον άλλον κάρτες, οπότε σε κάποια φάση κοιτούσα όλες τις κάρτες που του μείνανε και λέει, δεν μπορώ να κατεβάσω 8. Δεν έχω την 8η στάγκα, δεν μπορώ. Οπότε. Ήταν καθοριστικό ποιος κέρδισε μετά. Μάλιστα. Αν βάλεις αρκετό interaction που κλέβεις κάρτες και από τον άλλον. Βεβαίως. Έχει ανθρώπες... αποκλείεις έναν από το να μπορέσει να ολοκληρώσει... Αν του βάλεις αρκετό interaction, ναι, δεν μπορείς να κάνεις πλάνο. Το τερματισμό του παιχνιδιού. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Όπο κακία. Έτσι, λοιπόν, ξενέρωμα. Λοιπόν, είναι ωραίο, είναι αρκετά ανταγωνιστικό, κάτι το οποίο δεν του φαίνεται... Βέβαια και με την οικονομία. Ναι, φαίνεται αθώο, αλλά αν βάλεις κάποια ζωάκια έχει κάτι interaction, το σκοτώνεις τον άλλον. Και μπορεί να παιχτεί και ομαδικό. 2-2 συνεργάζονται και βέβαια μετά μπορεί να κατεβάσεις 10 στάκες. Και όταν κατεβάσεις στάκες μπορεί να συνεισφέρει και ο σύντροφός σου. Ναι, βέβαια. Πάρα πολύ ωραίο. Εγώ θα επιμείνω πάλι και στην παραγωγή, η οποία είναι πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή και η ποιότητα του καρτών είναι πολύ καλή. Έχει αλλά και... όλη αυτή η οργάνωση μέσα στο παχύ, μέσα στο insert, και άλλο το οποίο δεν χρειάζεται να το αγοράσει εξτρά. Πάρα πολύ. δεν χρειάζεται εξτρά χρήματα για το insert. Πολύ σημαντικό όντως. Το σκέφτηκαν πολύ ωραία και πριν καν βγάλουν το τρίτο expansion, ζήτησαν οι πελάτες να βγάλουν το collection και ύστερα βγάλουν το τρίτο, το τελευταίο part του παιχνιδιού. Και ήδη ας πούμε βάλανε εδώ κενά. Για το εξτρά ζάρι που θα μπει. Για να το έχεις όλα σε ένα κουτί. Κατευθείαν. Μ' αρέσουν γιατί υπάρχουν κάποιες εταιρείες σε πολύ δυνατούς τίτλους, οι οποίοι κάποια στιγμή θυμούνται, έτσι τυχαία τελείως, να βγάλουν και ένα collector box το οποίο είναι ένα άδειο κουτί, απλά να μπορέσεις να βάλεις όλα τα άλλα μέσα. Ναι. Έτσι το έχουμε δει. Πάρε και ένα instant. Μπράβο, το έχουμε δει δηλαδή συχνά από κάποιες εταιρείες και το θεωρώ λίγο γαϊδουριά.
να σου κλέβουν τα χρήματα σε εισαγωγικά, αλλά ίσως και κατά λέξη κιόλας, έτσι, για κάτι το οποίο πάρει θα μπορούσε αυτό, να το βάλουν σε ένα expansion μαζί. Κάποια στιγμή θα βγάλεις ένα expansion, λογικό είναι και θεμητό. Βάλε και το insert και όλα αυτά τα καλούδια μέσα, ας πούμε, να χωράνε και σλιβασμένες οι κάρτες. Δηλαδή τα περισσότερα βάζεις τα sleeves και δεν χωράει καν τίποτα, δηλαδή, εντάξει. Αφού ξέρεις, τα περισσότερα τα σλιβάρουν. Ο ανταγωνισμός πλέον των επιτραπέζων παιχνιδιών είναι τόσο μεγάλος που πλέον ένας τίτλος κρίνεται στη λεπτομέρεια. Θα γλιτώσεις χρήματα από το να κάνεις το κουτί λίγο πιο μεγάλο. Ναι. Δηλαδή, ιδιαίτερα αν θέλεις να πας σε κάτι πιο προχωρημένο και πιο αναπτυγμένο. Όταν θέλεις να παίξεις απλά ένα οικογενειακό παιχνίδι, δεν σε ενδιαφέρει και τόσο πολύ αυτές οι λεπτομέρειες. Αλλά όταν θέλεις να διακριθείς και ναι, να πεις ότι θα βγάλω έναν τίτλο ο οποίος θα αφήσει. Το ψάξα την κάθε λεπτομέρεια, άκουσα τους πελάτες. Ναι. Εκείνη η λεπτομέρεια. Μπράβο. Να ακούν και τους πελάτες, κάποιοι ας πούμε είναι και πολλοί ψιλομύτες και όλα, έτσι, δεν ακούν κανέναν. Ναι. Okay. Να μην λέμε ονόματα, Μάρκετ. Υπάρχουν μεγάλα ονόματα που το κάνουν μόνο τους αυτό. Δεν ακούν κανέναν, εγώ τα ξέρω, εσείς δεν ξέρετε. Λοιπόν, εδώ όταν κάποιος κάθεται και ακούει τους πελάτες του και βαδίζει με βάση το community, η επιτυχία του είναι δεδομένη. Είναι δεδομένη και πρέπει να στηρίξουμε και τέτοιες προσπάθειες οι οποίες γίνονται από οποιαδήποτε κατεύθυνση και αν αυτή έρχεται. Άλλη μια παρουσίαση, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, έχει φτάσει στο τέλος της. Σας έχουμε δείξει το Dale of Merchants, ένα ευχάριστο εμπορικό παιχνίδι με ζωάκια, το οποίο δεν είναι καθόλου μα καθόλου ανιαρό και πραγματικά όποιος θέλει ένα έξυπνο παιχνιδάκι εμπλουτισμένο με ένα πολύ απλό μηχανισμό όμως, να μην το κάψουμε στο μηχανισμό αλλά να μπούμε στη λεπτομέρεια του παιχνιδιού και στο θέμα του, εδώ θα κάνει μια πάρα πολύ καλή αγορά εάν το θέλει. Θα βγάλει πολλά plays, έχει ναι, πάρα πολύ το collection, το collection δεν μπορώ αυτή τη στιγμή εδώ στο Fantasy Game να το βρω, το 1 και το 2 υπάρχουν. Μόλις βρεθεί κάποιος αν θέλει να αφήσει ένα μηνυματάκι και να τον ενημερώσουμε όταν μπορούμε να το βρούμε, πολύ ευχαρίστως να το κάνουμε. Αν σας έχει αρέσει το βιντεάκι, γνωρίζετε εσείς, like, κουμπάκια, καμπανάκια, καμπάνες, όλα, τα πατάτε όλα. Και θα είμαστε εδώ για την επόμενη φορά μαζί με τον Νίκο. Να δούμε τι είναι το επόμενο που θα μας φέρει. Εγώ κάθε φορά εκπλήσω μέχρι τον Νίκο με μια σακούλα μέσα και χαίρομαι. Λέω τώρα κάτι θα έχει κάτι καινούριο σαχή. Για να δούμε τι θα δούμε. Είναι ωραίος και μ' αρέσει πάρα πολύ να παρουσιάζω τα παιχνίδια μαζί του και να τα δείχνουμε βέβαια και προς εσάς. Από το Fantasy Game, φίλοι μου, να έχετε φανταστικές μέρες και πανέμορφα επιτραπεζομαζέματα. Γεια σας. Γεια σας.